ευχηθώ στην ομάδα και, και στα παιδιά να έχουν καλή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Τώρα όσον αφορά τους στόχους και τη φιλοσοφία που έχουμε σαν Αχιλλέας, είναι να παντρέψουμε τα παιδιά, τα υπάρχοντα μεγάλα παιδιά ηλικιακά, με τους νέους από K18, K16 που έχουμε ανεβάσει. Είναι αξιόλογα παιδιά και είναι το μέλλον του Αχιλλέα. Οπότε στόχος μας είναι τη φετινή χρονιά να τερματίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε, φτιάχνοντας παίχτες. Αυτός είναι ο στόχος του Αχιλλέα φέτος, δημιουργώντας παίχτες. Και μια κουβέντα για την εμπιστοσύνη που σας δείχνει η διοίκηση ώστε να συνεχίσετε και φέτος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βολιώτη, που αυτός ήταν ο κύριος άξονας που μεσολάβησε ώστε να συνεχίσω, τον κύριο Θεοχάρη. Και θέλω να πω ότι θα κάνω τα πάντα για να τους δικαιώσω. Πρωτάθλημα στην Α Ιψανά, το οποίο αναμένεται πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Το νέο πρωτάθλημα το φέτος θα είναι πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό. Βλέπουμε ότι οι ομάδες που έχουν δυναμώσει, ο Αστέρας Βάρης, πάλι ο Άγιος Στέφανος, ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, πάλι είναι δυνατός. Είναι η ομάδα της Ραφίνας, είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα είναι ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από το αντίστοιχο της Αθήνας. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες, στους ποδοσφαιριστές τους, υγεία, χωρίς τραυματισμούς και να ευχαριστούνται την κάθε στιγμή μέσα στο γήπεδο. Όπως με τον Αχιλλέα, εύχομαι και σε αυτούς καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειές τους. Και το μόνο που τους λέω είναι υπομονή και να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα που έχουμε βάλει στόχο να πετύχουμε. Να βοηθήσουμε τα παιδιά.